Χωρίς να είναι σύμφωνοι οι ιερείς και οι αρχιερείς, δεν θα γίνει απολύτως τίποτα, ξεκαθάρισε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος με δηλώσεις του μετά τη συνευρίαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, αναφερόμενος στη συμφωνία με τον Πρωθυπουργό, η οποία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Άλλο συμφωνία και άλλο πρόθεση να συμφωνήσουμε. Το καταλάβατε αυτό το πράγμα. Έτσι. Τι έγινε χθες? Χθες έγινε μια ανακοίνωση ότι έχουμε μια πρόθεση, καλή διάθεση, ο χώρος της Εκκλησίας με την πολιτεία να βρούμε λύση σε προβλήματα που χρονίζουν σχεδόν έναν αιώνα. Ό,τι είναι να γίνει θα το κάνουμε μαζί. Με όλους τους ιερείς θα βρούμε τρόπο. Εξαιρετικά δυσαρεστημένοι είχαν εμφανιστεί οι κληρικοί της χώρας, οι οποίοι απειλούν με μαζικές και πρωτόγνωρες, όπως τις χαρακτηρίζουν, κινητοποιήσεις. Ο καιρός του Σιγάν έληξε για τους κληρικούς. Είμαστε πλέον στον καιρό του Λαλίν και του Πράτιν. Εξαπίνης βρήκε και τους ιεράρχες της Κρήτης το χθεσινό κοινό ανακοινωθέν, αφού κανείς δεν είχε ενημερωθεί ότι στην ατζέντα της συνάντησης Ιερώνυμου Τσίπρα θα έμπαινε το θέμα της εκκλησιαστικής περιουσίας και της μισθοδοσίας των κληρικών, σε μια συμφωνία όπου δεν γίνεται καμία αναφορά στην Εκκλησία της Κρήτης, αφού πραγματοποιήθηκε εν αγνία της. Η Εκκλησία της Ελλάδος προέβη σε μια συμφωνία που αφορά την Εκκλησία της Ελλάδος και την ελληνική πολιτεία. Όσοι είδατε, ουδεμία αναφορά γίνεται στην Εκκλησία της Κρήτης και βεβαίως δεν θα μπορούσε να γίνεται μια τέτοια αναφορά εν αγνία και εν διαπουσία της Εκκλησίας της Κρήτης. Ουδεμία επίσημη ενημέρωση είχαμε ούτε από την ελληνική πολιτεία, ούτε από την Εκκλησία της Ελλάδος, ούτε από οποιονδήποτε άλλον φορέα για αυτήν την συμφωνία που χθες το βράδυ κατέλαβε και εμάς εξαπίνη. Να μην χαθεί η ιστορικότητα της Εκκλησίας της Κρήτης, είχε σχολιάσει ο κύριος Ειρηναίος πριν μέρες, όταν στο τραπέζι της συζήτησης είχε μπει η αναθεώρηση του Συντάγματος. Αν χάσουμε την παράδοσή μας, τον δρόμο μας, την ιστορία μας, είμαστε χαμένοι. Δεν μπορώ να κρίνω πώς και γιατί το θέλουν και γιατί το κάνουν, αλλά λέω τη δική μου τη θέση. Εμείς πρέπει να είμαστε Έλληνες και να συνεχίσουμε το δρόμο μας, την ιστορία μας, την παράδοσή μας. Κατόπιν αυτής της εξελίξεως, ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κύριος Ειρηναίος και πρόεδρος της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, με επιστολή του σήμερα το πρωί προς όλους τους αρχιερείς του νησιού, συγκάλεσε έκτακτη συνοδική συνεδρία, η οποία θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι του Σαββάτου, 10 Νοεμβρίου. Την ίδια ώρα αναστάτωση επικρατεί στις τάξεις των 1000 κληρικών της Κρήτης που εκφράζουν την αντίθεσή τους στη λήψη οποιασδήποτε απόφασης χωρίς ενημέρωση και χωρίς να ζητηθεί η δική τους γνώμη. Η Εκκλησία λοιπόν της Κρήτης τι είναι? Είναι το παραπέδι, είμαστε πολίτες τρίτης κατηγορίας εμείς. Η Ένωση Συνδέσμων εκπροσωπεί 1000 οικογένειες. Αυτό το επίδομα που λέει τώρα ο Πρωθυπουργός και συμφώνησε και ο Άγιος Αθηνών, το επιδοματικού χαρακτήρα μίσθωμα που θα μας δίνουνε, αν αύριο έρθει ένας άλλος κυβερνήτης και πει ότι κόβω το επίδομα αυτό, δεν έχω να σας πληρώσω, το κόβω. Τι θα γίνουν 9.000 οικογένειες, θα μείνουν στην ψάθη τα παιδιά μας? Για να αποσταθμιστούν τα πράγματα περισσότερο θα πρέπει να περάσουμε στα επιμέρους. Δηλαδή χρειάζονται πάρα πολλές νομοθετικές ρυθμίσεις. Επαναλαμβάνω ότι θα ήθελα οι κληρικοί μας να γίνουν δημόσιοι λειτουργοί. Δεν θα με ανάποδε καθόλου να γίνουν ιδιωτικοί υπάλληλοι και δεν θα ήθελα να λάβουν οι ενορίες μας, οι μητροπόλεις μας, οι οργανισμοί μας έναν χαρακτήρα ιδιωτικού δικαίου. Εμείς γίναμε κληρικοί για το Χριστό και όχι για το χρυσό, αλλά ζητάμε το αυτονόητο. Αυτά που μέχρι σήμερα υπήρχαν να συνεχίζουν να υπάρχουν. Δεν θέλουμε να αλλάξει τίποτα από το καθεστώς που υπάρχει σχετικά με το μισθολόγιο των κληρικών σήμερα. Ανακοινώσεις για την αντίδραση της Εκκλησίας της Κρήτης αναμένονται μετά το πέρας της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου το απόγευμα του Σαββάτου.